Radio North 98. Η ραδιοφωνική σου πηξίδα στην ενημέρωση. Καλησπέρα, κύριε Γκάλη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση σας. Λέτε λοιπόν ότι τα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από την κυβέρνηση για τους επιχειρηματίες και δι' τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τους επαγγελματίες όπως είστε εσείς, είναι προς την σωστή κατεύθυνση. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλα ζητήματα που θέτετε. Θα θέλετε να μας πείτε γι' αυτά? Βεβαίως θα ήθελα να σας ρωτήσω. Εκείνο που θέλω από εκεί που θέλω να ξεκινήσω είναι ότι η σκέψη μας και η φιλοσοφία όλων των προτάσεων είναι πάνω στο γεγονός ότι θέλουμε η κυβέρνηση να αφήσει το χρήμα της αγοράς να κινηθεί με πιο γρήγορο τρόπο. Αυτή είναι η φιλοσοφία μας. Πώς λοιπόν θα αφήσουμε το χρήμα να κυκλοφορεί στην αγορά? Πρώτον, μειώνοντας τη φορολογία των επιχειρήσεων. Δεύτερον, μειώνοντας το ΦΠΑ. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο βάρη των επιχειρηματιών της περιοχής της Θεσσαλονίκης, τα οποία μας δυσκολεύουν στη συνέχεια του έργου μας. Ένας δεύτερος βασικός παράγων είναι η δημόσια λειτουργία. Η δημόσια λειτουργία αυτή τη στιγμή δυσκολεύεται να λειτουργήσει στα επίπεδα που πρέπει. Αργεί. Είναι ακόμα αργή. Ένα βασικό άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε, εμείς καταρχήν μεταφέρουμε τα προβλήματα της αγοράς. Θέλω έτσι να το βλέπετε, να μην το βλέπετε διαφορετικά. Ένα άλλο δεύτερο πρόβλημα το που σημείο αντιμετωπίζουμε... Το σημείο αυτό, αν μου επιτρέπετε μία παρένθεση. Μιλήσατε για μείωση της φορολογίας και για μείωση του φόρου προστιθεμένης αξίας. Σαφώς να μειωθεί η φορολογία έτσι ώστε να δοθούν περισσότερα αβαντάζ, περισσότερα κίνητρα, αν θέλετε, στους επαγγελματίες. Ωστόσο, στην Ελλάδα, εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, γίνεται συζήτηση για το πώς οι επαγγελματίες, οι έμποροι, οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πληρώνουν ενδεχομένως λιγότερα ως φορολογία, έτσι, σε σχέση με τους μισθωτούς που έχουν πολύ συγκεκριμένα εισοδήματα. Και από την άλλη, το θέμα του φόρου προστιθεμένης αξίας βέβαια δεν αφορά αμέσως εσάς που είστε επιχειρηματίες, μικροεπιχειρηματίες, επαγγελματίες. Αφορά κυρίως τους ελεύθερους επαγγελματίες, όπου εκεί ο ΦΠΑ πληρώνεται από τον ιδιώτη που θα πάρει έναν υδραυλικό ή έναν ηλεκτρολόγο, και σε πάμπολες περιπτώσεις ο υδραυλικός ή ο ηλεκτρολόγος δεν τον καταβάλει ποτέ. Άρα, ναι, να γίνουν κάποια βήματα προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά να υπάρχουν και ασφαλιστικές δικλίδες για να υπάρχει περισσότερο ισόρροπη, αν θέλετε, φορολόγηση σε όλους τους πολίτες. Συμφωνώ, σε κάποια σημεία συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Το κομμάτι αυτό που λέτε, εκεί που επιμένουμε εμείς, είναι η διασφάλιση των επαγγελμάτων, η αναγνώριση των επαγγελμάτων. Εκεί καθυστερεί η πολιτεία να κάνει την αναγνώριση των επαγγελμάτων. Γι' αυτό γίνεται όλη αυτή η φοροδιαφυγή που λέτε, η αποφυγή του ΦΠΑ. Πού οφείλεται αυτό, πιστεύετε? Ορίστε. Πού οφείλεται αυτό, πιστεύετε? Αυτό οφείλεται στο ότι υπάρχουν πολλοί. Το 95% καταρχήν των επιχειρηματιών στη Θεσσαλονίκη πρέπει να παραδειχθούμε ότι είναι οι πολύ μικροί επιχειρηματίες, οι οποίοι απασχολούν από ένα έως πέντε άτομα. Αυτοί λοιπόν οι επιχειρηματίες, μην μπορώντας να σηκώσουν τα βάρη, τα φορολογικά και όλα τα άλλα που ακολουθούν τα επαγγέλματα, προσπαθούν να βρουν τρόπους διεξόδους. Και βρίσκουν διέξοδο εκεί. Αν λοιπόν αυτά ελαφρυθούν, εγώ πιστεύω πως θα γυρίσουμε πίσω την καλή εποχή των ομοταγών επιχειρηματιών. Και αυτό το κομμάτι των επιχειρηματιών δημιουργούν πρόβλημα και στην υπόλοιπη αγορά. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να πηγαίνει μια επιχείρηση να πάρει μια δουλειά, η οποία φυσικά επιχείρηση κόβει όλο το τιμολόγιο, το ΦΠΑ κτλ. Και να υπάρχουν από γύρω του επιχειρηματίες οι οποίοι δουλεύουν χωρίς τιμολόγια, χωρίς κάποια. Αυτό λοιπόν τους οδήγησε στο γεγονός ότι τα βάρη είναι μεγάλα. Ναι. Εμείς λοιπόν επιμένουμε αυτό ότι... Αυτό βαραίνει και τους απλούς πολίτες, έτσι, τους μισθωτούς. Φυσικά τους βαραίνει. Φυσικά τους βαραίνει. Εκεί καταλήγει το βάρος. Και δεν το βάρος είναι τεροβαρές, εντελώς. Φυσικά. Όμως αυτό για να ελαφρυνθεί, τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει να γνωρίσουμε τα επαγγέλματα.
πρέπει όλα τα επαγγέλματα να γίνουν πλέον και να μην υπάρχουν στην αγορά επαγγελματίες οι οποίοι να μην είναι δηλωμένοι. Έχουμε πολλούς αδήλωτους επαγγελματίες στην αγορά, οι οποίοι φυσικά για μένα το κάνουν εξ ανάγκης. Δεν το κάνουν γιατί το θέλουν. Εγώ ξέρω πολλές επιχειρήσεις οι οποίες τη δεκαετία αυτή που περνάμε κλείσαν γιατί δεν μπορέσαν να αντέξουν τα βάρη, γιατί τα βάρη ήταν πολλαπλάσια των αποδόσεων τους σε ένα περιβάλλον το οποίο δεν ευθύνονται οι ίδιοι, αλλά το οποίο το οποίο περιβάλλον δημιουργήθηκε, δεν ξέρω εντέχνος ή όχι, δημιουργήθηκε όμως και ανάγκασε αυτές τις επιχειρήσεις να παραδώσουν το ΦΠΑ, να κλείσουν και να λειτουργούν παράνομα. Αυτό για να γίνει λοιπόν θέλει μεγάλη συζήτηση. Εμείς έχουμε προτάσεις και σε αυτό το κομμάτι, αλλά εμείς η σκέψη μας αυτή τη στιγμή, η άμεση που πρέπει να δώσει κίνηση στην ελληνική αγορά είναι πια να αφήσουν το χρήμα να κυκλοφορήσει μέσα στην αγορά και όχι να συσσωρεύεται υπομορφή πληρωμών, φορολογίας, ΦΠΑ και διάφορα άλλα τα οποία ακολουθούν έναν επιχειρηματία. Σαφώς οι δημόσιες επενδύσεις που είναι μεταξύ των προτάσεών σας να επιταχυνθεί η διαδικασία τους είναι ένας τέτοιος τρόπος έμεσος, αλλά πολύ σημαντικός, δηλαδή είναι απαραίτητος τρόπος για να κινηθεί το χρήμα. Ποιες άλλες προτάσεις έχετε σχετικές? Βεβαίως είναι αναγκαίο, γιατί εμείς πιστεύουμε ότι μέσα από εκεί θα λειτουργήσει και η υπόλοιπη οικονομία, οι υπόλοιπες επιχειρήσεις είναι γύρω από τις δημόσιες, από τα δημόσια έργα και θα βοηθήσουν φυσικά την ελληνική οικονομία. Όπως και το φυσικό νόμις κάτοικο, δηλαδή η κυβέρνηση εξαγγείλει ένα πρόγραμμα το οποίο καθυστερεί να εφαρμοστεί. Εκεί είναι η δικιά μας ένσταση. Λέμε, εξαγγέλνουμε ένα πρόγραμμα, έπρεπε άμεσα να εφαρμοστεί, χωρίς προβλήματα, χωρίς γραφειοκρατικές διαδικασίες οι οποίες είναι τεράστιες. Και φυσικά, τη βοήθεια των τραπεζών, η οποία αυτή τη στιγμή, ναι μεν είναι στη σκέψη, στο έργο όμως ακόμα δυσκολεύει τη λειτουργία την επιχείρηση. Mm-hmm. Ζητάτε διευκολύνσεις και εκεί. Βέβαια, να λειτουργήσουν και να μην έχουν τόσα πολλά έξοδα γραφειοκρατικά. Για να κάνεις μια επένδυση 350.000, η οποία είναι πρόσφατο παράδειγμα, ενός μέλους του συνδέσμου μας, αυτή τη στιγμή χρειάζεται 125.000 γραφειοκρατικά έξοδα και έξοδα φορολογικά για να μπορέσει να μπει ο άνθρωπος μέσα στην επιχείρηση να δουλέψει. Δεν ξέρω αν αυτό το καταλαβαίνετε. Ναι, είναι, σαφώς. Είναι όχι δυσνόητο, ίσως είναι και απίστευτο. Και όμως είναι γεγονός. Ναι. Πώς λοιπόν ένας επιχειρηματίας θα σκεφτεί σήμερα να ξεκινήσει μια καινούργια επιχείρηση, να στήσει ένα καινούργιο μαγαζί, ώστε να μπορέσει αυτό να αποδίδει και στους εργαζόμενους, γιατί θα απασχολήσει γύρω στα 25-30 άτομα από ό,τι γνωρίζω, και θα απασχολήσει κόσμο και θα πληρώσει ΦΠΑ και θα πληρώσει φορολογία και θα κινηθεί χρήμα. Άρα λοιπόν αυτές όλες οι δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε στην πραγματοποίηση των σχεδίων μας, εγώ νομίζω ότι άμεσα πρέπει να απαλληφθούν. Το κομμάτι των τραπεζών είναι απολύτως κατανοητό. Υπάρχουν προβλήματα, δεν το λέτε μόνο εσείς οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, το λένε και μεγάλοι επιχειρηματίες. Ενδεχομένως πρέπει να υπάρξει ειδική μέριμνα. Από την άλλη, όταν μιλάτε γενικότερα για μείωση φορολογίας ή για μείωση του κόστους των ασφαλιστικών εισφορών, θα ήθελα να σας ρωτήσω, υπάρχουν περιθώρια πραγματικά, ειδικά όσον αφορά τις ασφαλιστικές εισφορές, που έγινε κάποιο κόψιμο των ασφαλιστικών εισφορών για να μην υπέρουν κατά ποσά. Σήμερα θεωρείτε ότι υπάρχουν περιθώρια για περαιτέρω μείωση του κόστους τους ή για τη μείωση της φορολογίας? Εγώ νομίζω ότι είναι μονόδρομος η σκέψη μας. Μόνο έτσι θα μπορέσει η ελληνική οικονομία να πάρει μπροστά. Δηλαδή, λέμε τώρα ότι η έλλειψη φορολογίας θα στερήσει έσοδα από το κράτος. Ναι, αλλά η φορολόγηση αυτή στερεί από το κράτος επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Ότι μέρα με τη μέρα
μειώνονται επιχειρήσεις οι οποίες απολύνουν στο κράτος. Σωστά. Η ανεργία μεγαλώνει. Η ανεργία γιατί μεγαλώνει? Γιατί μέχρι σήμερα καμία κυβέρνηση δεν τόλμησε να χρηματοδοτήσει την εργασία. Όλοι χρηματοδοτούν την ανεργία. Ναι, τη χρηματοδοτεί την ανεργία. Αλλά για μένα ο βασικότερος παράγων είναι η χρηματοδότηση εργασίας. Θέλω εγώ σήμερα να προσλάβω 3 άτομα. Αυτά τα άτομα έχουν ένα κόστος. Αν το κράτος με βοηθήσει στην πρόσληψη αυτών των ατόμων, πληρώνοντας το μισό της εργοδοτικής εισφοράς ή πληρώνοντας ακόμα και το μισό του μεροκάματου του, εγώ θα πάρω 3-4. Θα μειωθεί η ανεργία μας. Θα απασχοληθεί κόσμος. Θα πάρει κόσμος χρήματα στην αγορά μέσα από την εργασία, τα οποία φυσικά θα τα χρησιμοποιήσει στο περιβάλλον του. Στο μπακάλι, στο μανάβι, παπούτσια για ρούχα. Αν λοιπόν το δούμε με αυτή τη σκοπιά, νομίζω ότι είναι μονόδρομος. Αν λέμε ότι θέλουμε άμεσα έσοδα, τι δημιουργούμε? Δημιουργούμε ένα περιβάλλον δύσκολο για το επιχειρήν, το οποίο αναγκάζει κάποιους επιχειρηματίες να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους ή να πάνε σε γειτονικά κρατήδια να κάνουν την επιχείρησή τους. Ένα άλλο μεγαλύτερο έγκλημα το οποίο έγινε αυτή τη δεκαετία που μας πέρασε, το οποίο έστειλε πολλές επιχειρήσεις από τη Βόρεια Ελλάδα, τη Βουλγαρία, στα Σκόπια, στην Αλβανία, με αποτέλεσμα να χάσουμε και εργατικό δυναμικό, αλλά να χάσουμε και επιχειρήσεις οι οποίες αποδίδαν με την εργασία τους. Ναι, εδώ έχει να κάνει και με την αντίληψη που έχει ο καθένας, ο κάθε επιχειρηματίας. Γιατί αυτό ο κύριε Φωτιάδη έχει και άλλες αναγνώσεις. Το να παίρνεις την επιχείρησή σου και να πηγαίνεις στα Σκόπια, στην Αλβανία ή ακόμα και στη Βουλγαρία για να γλιτώσεις την φορολογία στην Ελλάδα σημαίνει πολλά πράγματα. Η οποία είναι διπλάσια. Το ΦΠΑ το οποίο είναι διπλάσιο. Ναι, συμφωνούμε, αλλά σημαίνει και άλλα. Είναι μεγάλο το βάρος. Κοιτάξτε να δείτε. Πρέπει να δεχτούμε μία προϋπόθεση. Το επιχειρήν σημαίνει κέρδος. Αν δεν το δεχτούμε αυτό το πράγμα και νομίζουμε ότι ο επιχειρηματίας είναι ένας δούλος του υπόλοιπου συστήματος, σκεφτόμαστε λάθος. Εγώ κάνω μία επιχείρηση, χρησιμοποιώ τα χρήματά μου, το μυαλό μου, την ψυχή μου, το χρόνο μου, γιατί έχω ένα σκοπό, το κέρδος. Προσέξτε, το κέρδος, όχι την εσκροκέρδεια. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα σύστημα το οποίο δεν με αφήνει να κερδίσω αυτά που πρέπει να κερδίσω, τι κάνω? Αράζω χώρα. Ναι, από την τι άλλη προβλήματα όμως δημιουργώ με αυτή την κίνηση. Βλέπουμε και τους συγκεκριμένους επιχειρηματίες να κυκλοφορούν στην Θεσσαλονίκη ειδικότερα με αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού και ξένες πινακίδες. Και αυτό είναι ένα θέμα, έτσι. Το οποίο δεν μπορούμε να το παραβλέπουμε ούτε να το παραγνωρίζουμε. Όχι. Αυτό τι, πώς το βλέπετε, από την κακιά σκοπιά ή από την καλή? Υπάρχει καλή, δεν ξέρω. Βεβαίως εσείς πείτε καλή. Μου πώς το βλέπετε. Γιατί κυκλοφορούν βουλγάρικες πινακίδες, παράδειγμα λέω. Γιατί ο νόμος στη Βουλγαρία τον επιτρέπει να κυκλοφορεί μεγάλο κυβισμού με μικρή φορολογία. Εδώ αν πας να πάρεις, εδώ η κυβέρνηση μας είπε κάποτε αγοράσεις αυτοκίνητα μεγάλου κυβισμού τα οποία δεν έχουν καμία φορολογία και σε 6 μήνες τα φορολόγησε αδίστακτα. Συνέβη αυτό, δεν συμβαίνει, το θυμάστε? Κύριε Φωτιάδη, δεν θυμάμαι το συγκεκριμένο. Απλώς σας λέω ότι αν κάποιος θέλει να οδηγήσει ένα πανάκριβο αμάξι μεγάλου κυβισμού, οφείλει να πληρώσει και τους αναλογούντες φόρους. Δηλαδή, συμφωνώ, τους αναλογούντες όμως. Ή είμαστε όλοι ίσοι σύμφωνα με τον νόμο ή δεν είμαστε? Το να βρίσκει ο καθένας, το να βρίσκει ο καθένας παραθυράκια για να την κλειτώσει, δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Και ναι, σαφώς ο επιχειρηματίας είναι ταγμένος στο να κερδίσει, ναι, αλλά να κερδίσει σύμφωνα με τους όρους και τους κανόνες που υπάρχουν στην αγορά και που ισχύουν για όλους. Συμφωνώ μαζί σας. Και λέμε λοιπόν ότι αυτοί οι κανόνες που ισχύουν στην αγορά, την ελληνική αγορά, με τα βαρύδια που υπάρχουν στην αγορά γύρω από την Ελλάδα, Βουλγαρία, Σκόπια, Αλβανία, είναι μεγάλα. Αυτό λέμε. Ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε ότι θα πρέπει αυτές τις επιχειρήσεις να μην τις κατευθύνουμε να φεύγουν από την Ελλάδα.
Γιατί μην σας απασχολεί το αυτοκίνητο του μεγάλου κυβισμού. Να σας απασχολεί περισσότερο ότι αυτός ο κύριος έχει πάει στο εξωτερικό, έχει στήσει μια μεγάλη μονάδα, απασχολεί προσωπικό και πληρώνει φορολογία και χρεώνει με κέρδη την γειτονική κυβέρνηση. Ναι, έτσι είναι, έτσι ακριβώς. Αν, λοιπόν, και δεν δίνει δουλειά σε Έλληνες, έτσι, και δεν πληρώνει έτσι, και τα ασφαλιστικά ταμεία έτσι, των Ελλήνων, σαφώς. Οπότε αν αυτόν τον άνθρωπο τον δούμε θετικά και όχι αρνητικά, γιατί το πρόβλημά μας στην Ελλάδα είναι ότι αυτόν τον άνθρωπο το βλέπουμε αρνητικά. Είδατε τι μου είπατε, το μεγάλο αυτοκίνητο, του μεγάλου κυβισμού. Αυτός θα βρει τον τρόπο να το έχει. Το θέμα είναι εμείς, ως Ελλάδα, πώς μπορούμε αυτό να το εκμεταλλευτούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε αυτά τα χρήματα να κυκλοφορούν στην Ελλάδα. Μα δεν λέει κανένας να μην το έχει, βεβαίως να το έχει και να έχει και λατώσα. Το θέμα είναι να μην ξεφεύγει με πλάγιες μέσω πλαγίων οδών, με πλάγια μέσα από τους νόμους και τους κανόνες που έχουμε στη χώρα μας. Ναι, πρέπει να δοθεί έμφαση στη λειτουργία της μικρομεσαίας επιχείρησης. Είστε ο κορμός, η ραχοκοκαλιά, έχουν δοθεί πάρα πολλά επίθετα επιθετικοί προσδιορισμοί για το πόσο σημαντικό είναι εσείς να δουλέψετε για να τεθεί σε κίνηση η μηχανή της οικονομίας. Όλα αυτά είναι δεκτά. Η δικιά μου η ένσταση, αν μου επιτρέπετε, και το ερώτημα είναι, εσείς συμφωνείτε με τους συναδέλφους σας που τα παρακάμπτουν και τα παραβλέπουν και κινούνται στο στόχο κέρδος χωρίς κανόνες, κέρδος χωρίς νόμους, κέρδος και μόνο. Αυτό λέω. Όχι, όχι, δεν το συζητάμε εμείς αυτό το θέμα. Φυσικά το καταδικάζουμε. Δεν μιλάμε για παρανομίες. Ούτε μιλάμε για υπερκερασμούς των νόμων και των αξιών της αγοράς. Όχι. Λέμε ότι λειτουργούμε πάνω στους νόμους της αγοράς. Και η δικιά μας η πρόταση είναι ότι πρέπει να βελτιωθεί, να βελτιωθούν αυτοί οι νόμοι, ώστε να μπορούν να δίνουν την ευκαιρία στο επιχειρήν να λειτουργεί. Φυσικά και δεν μιλάμε για παράνομες διαδικασίες. Για νόμιμες μόνο μιλάμε. Γι' αυτό και πιέζουμε την κυβέρνηση προς αυτή την κατεύθυνση. Να το δει θετικά, να μην το δει αρνητικά. Ναι. Εμείς θέλουμε το επιχειρήν στην Ελλάδα να λειτουργήσει. Είχαμε κάνει ιδιαίτερη πρόταση για την περίοδο στην αρχή ακόμα της κρίσης, για την περιοχή της Μακεδονίας και της ευρείας περιοχής της Μακεδονίας, να έχει ειδικά φορολογικά κίνητρα και ειδικά εργατικά κίνητρα. Για να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε, θυμάστε τι γινόταν με τη Βουλγαρία και με τα Σκόπια στην αρχή της κρίσης. Πόσες επιχειρήσεις μας φύγαν στο εξωτερικό. Για να μπορέσουμε λοιπόν να αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα, το ανταγωνισμό από αυτές τις χώρες. Δυστυχώς όμως δεν κινηθήκαμε σε αυτό το κομμάτι, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο σημείο 300.000 επιχειρήσεις να κλείσουν από τις 850.000, 250.000 να χρωστάνε και να είναι να κλείσουν αλλά να μην μπορούν λόγω νόμου, και οι 120 με 130.000 επιχειρήσεις να προσπαθούν να ανταπεξέλθουν με υπερδιπλάσιο κόστος φορολογίας και εργατικού κόστους. Καταλαβαίνετε τι βάρος σηκώνουν οι επιχειρήσεις. Τα νούμερα είναι τραγικά πραγματικά. Καταλαβαίνετε τι βάρος σηκώνουν αυτή τη στιγμή οι υγιείς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Και λέμε λοιπόν πώς θα τις βοηθήσουμε αυτές να εξακολουθήσουν να υπάρχουν και να δόθηκε και ανάπτυξη στη χώρα. Μόνο με αυτούς τους τρόπους. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν άλλοι τρόποι. Άλλωστε και οι ίδιοι οι υπουργοί οικονομικών βγαίνουν στον αέρα και λένε ότι ξέρετε είναι λάθος αυτό που κάναμε και συνεχίζουν με το ίδιο λάθος, χωρίς να κοιτάνε το διορθώνει. Πείτε μου κάτι, μιλάτε και για το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων με όσο το δυνατόν την ταχύτερη υλοποίηση έργων που και την υλοποίηση έργων που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους. Επειδή είστε, συνδικαλίζεστε, εργάζεστε, είστε επιχειρηματίας της Θεσσαλονίκης. Όταν μιλάτε για πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, σε ποιους τομείς αναφέρεστε και έργα που χρηματοδοτούνται από κοινοτικούς πόρους, ποια θεωρείτε ότι είναι κομβικής σημασίας και πρέπει να τρέξουν άμεσα?
Καταρχήν τα έργα της ενέργειας. Πρέπει αυτά να τρέξουν για να αποδώσουν και φτηνότερη ενέργεια και καλύτερη ενέργεια για τους επιχειρηματίες και για τις βιοτεχνίες. Ένα μεγάλο άλλο πρόβλημα που έχουμε είναι ότι έχουμε 15 χρόνια, ίσως, μήπως λέω και λίγα, ένα μετρό μέσα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, το οποίο και δυσκολεύει τη λειτουργία της πόλης, αλλά και δεν την εξυπηρετεί, δεν εξυπηρετεί την αγορά της πόλης. Το έργο. Αυτό έχει πρέπει να έχει τελειώσει πριν από 8 χρόνια τουλάχιστον. Εγώ το παρακολουθώ από την αρχή το έργο. Ήταν η τελευταία, γύρω στο 10-11 νομίζω, είχε υποσχεθεί τότε η διοίκηση κρατικό μετρό να το παραδώσει μέχρι το 12-14 είτε. Πήγαμε 16, φτάσαμε στο 20 και ακόμα το έργο είναι μετελές. Έπρεπε χτες να είχε παραδοθεί αυτό το έργο, το οποίο θα δώσει μεγάλη ανάσα στην αγορά της πόλης και στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής. Και φυσικά να προεκταθεί και προς την ανατολική πλευρά, αλλά και προς τη δυτική πλευρά, την οποία δεν την έχουν τα πλάνα της από ό,τι καταλαβαίνω. Η βιομηχανική περιοχή της Θεσσαλονίκης απασχολεί πολύ προσωπικό. Έχει πολύ κόσμο που δουλεύει εδώ στη βιομηχανική περιοχή. Έχει κατερεί. Ναι, φυσικά. Απλώς πρέπει πρώτα να γίνει κύρια γραμμή. Και μετά να γίνει. Έπρεπε να έχει γίνει. Έχει ορίζοντα το 2023, σύμφωνα με τον κύριο Ταχιάο, που είναι μακάρι, πρόεδρος. Εγώ το εύχομαι. Εγώ το εύχομαι και το επιθυμώ. Και εύχομαι το 23 να μην συζητάμε για ένα μέτρο που δεν τελείωσε ακόμα. Όπως και το κοινωνιακό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης, θα πρέπει να το λύσουμε κάποια στιγμή. Δεν είναι δυνατόν η Θεσσαλονίκη να έχει έναν τρόπο μεταφοράς μέσα στην πόλη. Ένα λεωφορείο είναι. Πρέπει να βρουν και άλλους τρόπους να μπορεί ο κόσμος να διακινείται εντός της πόλης. Mm-hmm. Το συγκοινωνιακό κυκλοφοριακό δηλαδή και το μετρό είναι οι αιχμές του δόρατος για την επιχειρηματικότητα, για το επιχειρήν. Σωστά, για την Θεσσαλονίκη. Mm-hmm. Εγώ θα πρότεινα βέβαια και στη βιομηχανική περιοχή να έρθουν να κάνουν κάποια έργα υποδομής για να μπορούν εδώ οι επιχειρήσεις να λειτουργούν πιο άνετα. Γιατί και δρόμους δεν έχει και σημάδι δεν έχει και καμία πρόσβαση εύκολη δεν έχει προς τη βιομηχανική περιοχή. Αν θα έρθετε το πρωί 8 η ώρα εδώ ή το απόγευμα τώρα 4.30 με 5 που σχολάνε οι επιχειρήσεις, φεύγει το προσωπικό, γίνεται χαμός. Εγώ δεν γνωρίζω καμιά άλλη βιομηχανική περιοχή που να γίνεται τέτοιο μεγάλο, να δημιουργείται τέτοιο μεγάλο πρόβλημα και κατά την είσοδο και κατά την έξοδο. Δηλαδή έχουμε πολλές προτάσεις υποδομών να κάνουμε. Το θέμα είναι ότι πρέπει να βρούμε αυτιά που να μας ακούνε και μυαλά που να σκέφτονται πάνω στο ίδιο πλαίσιο που σκεφτόμαστε κι εμείς. Και αν κάνουμε λάθη, εμείς είμαστε και ανοιχτοί να ακούσουμε ότι εκεί κάνεις λάθος. Έτσι θα γίνει καλά. Και θα ακολουθήσουμε τη δεύτερη άποψη. Αλλά εδώ δεν ακούν τις δικές μας απόψεις και δεν συζητάνε και μαζί μας. Τώρα η καινούργια κυβέρνηση κάνει κάποια βήματα, θεωρούμε ότι είναι θετικά. Θεωρούμε ότι είναι οι βουλευτές μας ακούνε, μας προσέχουνε. Αλλά περιμένουμε περισσότερα, ειδικά από τους βουλευτές της Θεσσαλονίκης. Μάλιστα. Έχετε να αποθέσει τις ελπίδες σας δηλαδή στους κυβερνώντες, υποθέτω, βουλευτές, στους βουλευτές της κυβερνώσας παράταξης, για να στηρίξουν και να υποστηρίξουν τις θέσεις σας. Ναι, γιατί νομίζω ότι είναι πιο ικανή. Με τους προηγούμενους, όσο και να προσπαθήσαμε, δεν βρήκαμε κάποιον τρόπο, κάποια κοινή σκέψη, κάπου να πλησιάζουμε τη σκέψη μας. Μας έβλεπαν εντελώς διαφορετικά. Εμείς πιστεύουμε, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτή η κυβέρνηση μπορεί να κάνει, αν προσπαθήσει λίγο δυναμικά, να κάνει κάποια έργα. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φωτιάδη. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία σας. Και όποια εξέλιξη υπάρχει σε εσάς, στις επιχειρήσεις, στον επιχειρηματικό κόσμο της Θεσσαλονίκης, είμαστε εδώ και θα τα ξανασυζητήσουμε. Σας ευχαριστώ πολύ για το θάρρος που μου δίνετε. Ευχαριστώ. Καλό σας απόγευμα. Καλό απόγευμα.